Ήρθε η ώρα ξανά για πρωτεΐνη. Μπάρες, όχι δά. Φύγαμε για ένα πρωτότυπο σνακτιβιού. Πάμε. Γεια χαρά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα snack review από το Rack Snack. Είμαι ο Νίκος, δοκιμάζω πράγματα που δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ και κατά κάποιο τρόπο τα δοκιμάζετε και εσείς μαζί μου. Σήμερα προϊόντα πρωτεΐνης, αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σας θυμίσω ότι έχω ένα ωραιότατο Facebook στο οποίο μπορείτε να δείτε νέα υλικό από άλλους δημιουργούς, νέα από τη βιομηχανία των snack και διάφορα, οπότε κάντε ένα like εκεί. Ακολουθήστε με στο Instagram γιατί υπάρχει αποκλειστικό υλικό, αποκλειστικές δοκιμές, story, backstage και τα πάντα. Και φυσικά εδώ που είμαστε στο YouTube, κάντε τώρα μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Να σας ευχαριστήσω όλους που φτάσαμε και ξεπεράσαμε τις 3.000 εγγραφές. Δεν το περίμενα ότι θα συμβεί αυτό. Μπράβο και σε εσάς και συνεχίζουμε για τα καλύτερα. Και τι είπαμε ότι έχουμε πρωτεΐνη, αλλά τι πρωτεΐνη, σε μορφή chips. Και εξηγούμε. Corners Pop Protein Crisps Sweet Barbecue γεύση. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε πρωτεΐνη, ή τουλάχιστον εγώ δεν έχω ξαναδεί, σε snack αλμυρό. The New Shape of Protein βλέπουμε. Είναι ένα προϊόν που μας έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρωτεΐνη από σόγια και έχει έτσι διάφορα μπαχαρικά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά δεν μένουμε εδώ γιατί υπάρχουν και άλλες γεύσεις. Corners, πάλι πρωτεΐνη. Να πω ότι έχουν 27 γραμμάρια πρωτεΐνη στα 100 και 25 αυτά, φυσική πρωτεΐνη. Άρα έχουμε αρκετή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Αυτά εδώ έχουν γεύση cheese and onion, μου φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Πάνω κάτω τα ίδια είναι από συστατικά κτλ. Βλέπουμε είναι gluten free, δεν περιέχουν ξηρούς καρπούς, δεν περιέχουν τεχνητές γεύσεις. Και αυτό τα ίδια. Αυτό είναι και dairy free, δεν έχει τίποτα. Vegan, μια χαρά. Έχουμε όμως και τρίτο προϊόν, να τα βάλω αυτά εδώ. Πού είναι αυτό εδώ πέρα το ροζάκι. Εδώ με προσοχή βλέπω ότι δεν είναι the new shape of protein, είναι the new shape of popcorn. Άρα υπολογίζω ότι είναι chips καλαμποκιού με γεύση sweet και salty. Vegan όμως και αυτό, gluten free και we never fry, άρα υποθέτω ότι ψήνονται. Μικρές συσκευασιούλες, γρήγορα σνακάκια για να μην σε βαραίνουν, μια χαρά. Οπότε θα ξεκινήσω, παιδιά, ξεκινάμε συνήθως από τα αλμυρά, θα ξεκινήσω από τα cheese and onion. Καταρχάς, ωραίο σακουλάκι, ματ, όμορφο και λίγο δύσκολο ίσως να τα ανοίξουμε. Α, όχι, καθόλου. Λοιπόν, okay, η εικόνα είναι ότι είναι λίγο χαμηλά, αλλά βλέπω χοντρά chips, έτσι σαν νάτσος θα έλεγα. Σας θυμίζω λίγο ντορίτος ή κάτι τέτοιο. Δείτε την υφή, μάλλον από το ψήσιμο, έχει φουσκαλιάσει εδώ. Ωραίο χρώμα έχουνε, η μυρωδιά τους πάντως είναι πολύ τυρένια. Και πάμε λίγο να δοκιμάζω. Είναι πολύ crunchy, μέσα είναι αέρινο, γι' αυτό βλέπετε ότι φουσκώνει. Η γεύση του είναι όντως τυρένια, αλλά καταλήγει σε γλυκιά. Έχει έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον twist. Θα βάλω ένα, παιδιά, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Ναι, θυμίζει λίγο κάτι μεταξύ πατατακίου και ριζογκοφρέτας, αλλά το ριζογκοφρέτας μην το πάρετε στραβά και εμένα δεν μ' αρέσουν. Είναι ένας πολύ περίεργος και ενδιαφέρον συνδυασμός και το ότι έχει πρωτεΐνη το κάνει ακόμα καλύτερο και είναι φυτικής προέλευσης. Μ' αρέσει και γεύση, γενικά το cheese and onion, cheddar and onion είναι γεύση που μου αρέσει και στα πατατάκια. Είναι πάρα πολύ καλό. Να πω καταρχάς ότι μου τα έχει στείλει μια εταιρεία, η εταιρεία που τα εισάγει, που ονομάζεται Healthier Choice. Το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο, απλώς μου στείλανε οι άνθρωποι να το δοκιμάσω και να πω τη γνώμη μου. Είναι η εταιρεία που εισάγει και τα προϊόντα Fitspo, τις μπάρες, τα Movie, τα Benzo. Είναι διάφορα που μπορεί να τα έχετε δει και στο Instagram. Μου έχουν στείλει οι άνθρωποι μια σειρά από προϊόντα να τα δοκιμάσω. Δεν έχω πληρωθεί γι' αυτό. Δεν είμαι υποχρεωμένος να πω κανένα καλό λόγο. Απλώς να κρίνω αυτό που τρώω. Και αυτό μου άρεσε πολύ και θα του βάλω ένα ωραιότατο. Θα το τολμήσω, παιδιά, ένα 8,5. Πολύ πρωτότυπο snack. Μ' αρέσει που έχει πρωτεΐνη. Τι να πω, μια χαρά. 8,5 είναι βαθμάρα. Πάω στο επόμενο αλμυρούτσικο. Βέβαια, αυτό θα είναι για γλυκούτσικο. Sweet barbecue. Να δούμε. Ανοίγω γι' αυτό. Ανάλογη εικόνα μέσα. Εδώ μου βγάζει μια ξυδίλα. Γιατί. Λοιπόν, ορίστε. Εδώ μοιάζει σαν να έχει το από πάνω των δρακουλινίων. Δείτε το από κοντά. Καλό θα είναι. Πάμε για δοκιμή. Ναι, είναι ξεκάθαρα σαν να έχει πάνω barbecue sauce. Σε όσους αρέσει barbecue sauce, δηλαδή θα το αναγνωρίζουν κατευθείαν. Αν δεν δείχνετε κλειστά μάτια, θα σου δίνανε το δοκιμάσετε. Κοιτάξτε πόσο μου έχει μείνει πάνω στο χέρι. Και σας λέγανε τι γεύση έχει, θα λέγατε ότι είναι barbecue sauce.
Ξεκάθαρα είναι λίγο πιο γλυκό από τα γούστα μου. Θα το προτιμούσα πιο αλμυρό. Αλλά έτσι σαν μεζεδάκι, έτσι ανάμεσα σε μπύρες. Σαν μεζεδάκι, τέλος πάντων. Σαν συνοδευτικό ανάμεσα σε μπύρες, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ωραίο, αλλά δεν θα πάρει τόσο καλό βαθμό όσο το άλλο. Λυπάμαι. Εσύ θα πάρεις ένα 7, που είναι ένας πάρα πολύ καλός βαθμός για το Ράξνακ. Το ξέρετε όλοι, ότι είμαι γενικά λίγο αυστηρός σε αυτά. Μου άρεσε. Προχωράω παρακάτω, δεν χάνω καθόλου χρόνο. Θα πάμε τώρα στο γλυκό. Στο γλυκό και αλμυρό. Έτσι, sweet and salty. Αυτό δεν είναι το πιο περίεργο. Το ροζάκι μου κάνει ότι θα είναι περισσότερο γλυκό, αλλά για να δούμε. Popcorn εδώ. Άρα, περιμένω κάτι πιο σε καλαμποκογκοφρέτα. Α, δείτε εδώ μέσα. Πιο άσπρη και συσκευασία, βλέπετε. Οι άλλες δεν ήταν έτσι, ήταν λίγο γυαλιστερές. Ωραία. Βάζω ένα ωραίο πατατάκι, λίγο πιο χλωμό μου φαίνεται, δεν ξέρω αν περνάει αυτό. Όχι, έχει και τις κιτρινίλες του. Μυρίζοντας, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη οσμή, πάμε για δοκιμή. Αυτό πιο πολύ καλά μποκοφρετίζει. Σου έρχεται στο τέλος της γλώσσας σου κάπως μια γλυκιά γεύση και αυτό είναι λίγο μυστήριο και είναι αφράτο, είναι πιο αφράτο, δηλαδή κρατσανάει, το ακούτε, αλλά είναι πιο αφράτο. Οκ. Εντάξει, μοιάζει πιο πολύ με καλά μποκοφρέτα, μοιάζει κάτι σαν πιο ανάλαφρο. Η γεύση δεν με τρέλανε. Είναι ένα περίεργο γλυκό, έχει και λίγο το αλμυρό όταν το πρωτοβάζεις στο στόμα σου. Δεν πολύ τρελάθηκα βέβαια, οπότε θα του βάλω ένα 6. Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Για μένα ο πρωταθλητής είναι αυτό εδώ, χαλαρά. Αν είστε στη γεύση μου, εφόσον παρακολουθείτε το Ράξνακ, πάτε να πάρετε αυτό σε περίπτερα και καταστήματα ψηλικών, υποθέτω. Όπως μου έχουν πει οι άνθρωποι. Είδατε, εντάξει, δεν είμαι biased επειδή τα πήρα δωρεάν να πω κάτι καλό. Λέω αντικειμενικά. Και αυτό εδώ πέρα ήταν φανταστικό και με την πρωτεΐνη του και με απ' όλα. Αν τώρα εσείς έχετε δει ότι υπάρχουν κάποια snacks τα οποία υπάρχουν στην περιοχή σας, είναι πολύ τοπικά, ρε παιδί μου, δεν είναι στην Αθήνα, δεν είναι στη χώρα μας καν, και θέλετε να μου στείλετε να δοκιμάσω, υπάρχει η διεύθυνση για το snack mail. Μπορείτε να σημειώσετε για το Ράξνακ ταχυδρομική θηρίδα 78081, ταχυδρομικός κώδικας 17310, Άγιος Δημήτρης Αττικής. Θα έρθει και το παγετάκι, θα το δοκιμάσουμε, θα σας αναφέρω κανονικά στο βίντεο, όλα μια χαρά. Για την ώρα όμως, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Facebook, όπου έχω πάρα πολύ υλικό, τα είπα και στην αρχή, δεν θέλω να κουράζω, αλλά είναι πολύ ωραία και άλλους δημιουργούς. Το Instagram τα έχει όλα μέσα και αποκλειστικά και μπορεί να είδες και κάτι από αυτό το γύρισμα. Και εδώ που είμαστε στο YouTube, μπορείς να κάνεις τώρα μια εγγραφή αν δεν έχεις κάνει και να πατήσεις δίπλα και το καμπανάκι για να σου έχει ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Οπότε, δεν έχω παρά να σας πω ότι μέχρι το επόμενο snack review από το Ράξνακ, keep snacking!